σας, τι κάνετε, πώς μου είστε. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Είμαι η Θάνια, ασχολούμαι πάρα πολύ με θέματα διακόσμησης και DIY. Αν σας αρέσει η θεματολογία αυτή, να κάνετε την εγγραφή στο κανάλι, πατήστε καμπανάκι, κουδουνάκι για τις ενημερώσεις για τα επόμενα βιντεάκια. Αν απολαύσετε το συγκεκριμένο το βίντεο, κάντε το like σας, μετράει πάρα πολύ. Επίσης, να τρέξετε να πάτε να με βρείτε σίγουρα στο Instagram, στο Facebook, στο Pinterest, αλλά και στον τύπο. Στην αρχή σκέφτηκα να κόψω αυτό το βίντεο στα δυο, διότι όπως καταλαβαίνετε, τζάμπο και χριστουγεννιάτικα και ένα βιντεάκι το οποίο, ας πούμε, να μην τραβήξει κάτω χιλιάδες αιώνες, δεν ήταν πολύ εύκολο να γίνει. Τέλος πάντων, έχω μαζέψει, έχω κάνει και έχω βάλει όλο το υλικό στο συγκεκριμένο το βίντεο. Έτρεξα και πήγα στα τζάμπο περισσότερο προκατασκευαστικά, να το πω. Προμελετημένα, να το πω. Όχι, προμελετημένα δεν το λες, καμία σχέση. Ήθελα λίγο να τσεκάρω τέλος πάντων τα πράγματα, τι καινούργια πράγματα έχουν φέρει στα τζάμπο, ποια από τα παλιότερα αντικείμενα υπάρχουν και φέτος. Λίγο να δω, να δρομολογήσω λίγο πώς θα μου πάει η διακόσμηση φέτος. Έχω δει ορισμένα, τα οποία θα σας τα πω και στη διάρκεια του βίντεο. Θέλω να μου πείτε αν υπήρχαν και παλιά αυτά ή αν είναι καινούργιες εισαγωγές ίσως, προσθήκες τέλος πάντων στο κατάστημα. Θέλω να μου το πείτε εσείς, γιατί με ενθουσίασαν κάποια πραγματάκια που είδα. Έχουμε και από χριστουγεννιάτικα κλαδιά να δούμε, και αγιοβασίλες και φιόγκους και δεν συμμαζεύεται, και κόκκινα και πράσινα και χρυσά και ασημί και μοβ και... Ένας πανικός, χαλαρώνεται όπως έχουμε ξαναπεί. Πάμε να κάνουμε μια φανταστική βόλτα στα τζάμπο με όλα τα χριστουγεννιάτικα σε πληθώρα. Θα πω σε αυτό το σημείο, γιατί συνήθως με ρωτάτε, έχω πάει στα τζάμπο τα οποία βρίσκονται επί της Πειραιώς. Είναι εκεί που είναι τζάμπο, Γιους, Κοτσόβολος, Λίτλ και δεν θυμάμαι αν έχει κάτι άλλο, έχει και διάφανο. Νομίζω πρέπει να έχει και διάφανο μαζί. Είναι και ένα συνοθήλευμα επί της Πειραιώς αυτό το τζάμπο. Πάμε να δούμε και να κάνουμε μία βόλτα, φανταστική βόλτα. Πόσο πιο δυναμικά να ξεκινούσε το βίντεο με αυτά τα τρομερά τα κλαδιά, τα οποία είναι... Ταιριάζουν τόσο πολύ με τη διακόσμηση τη χριστουγεννιάτικη και τη δική μου, αλλά σίγουρα σαν προσθήκη ταιριάζει σε κάθε σπίτι. Εδώ είδα αυτά, μου τράβηξαν πάρα πολύ την προσοχή, γιατί προσπάθησα να καταλάβω ακριβώς τι είναι, και θα δείτε τώρα γιατί βγάζω ένα να το δω. Είναι κλαδί που έρχεται και κρέμεται προς τα κάτω, πολύ ενδιαφέρον αν το τοποθετήσει και σωστά στο σπίτι. Βέβαια, γκλίτερ παντού, έτσι, γκλίτερ για πάντα. Όμορφοι χρωματισμοί για αυτά τα λουλούδια και άλλες πάρα πολύ ωραίες ιδέες για κλαδιά διακοσμητικά για τα βάζα σας στο σπίτι. Αυτά εδώ μου άρεσαν πάρα πολύ. Βλέπετε, τα πλησιάζω και όλος ό,τι μου αρέσει περισσότερο βάζω και χέρι. Και το χρυσό αυτό, παρόλο που δεν είμαι πάρα πολύ του χρυσού, λέμε τώρα. Εδώ είναι κάποια κομμάτια τα οποία είναι τελευταία και τα είχε και σε έκπτωση. Οπότε αν δείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, να κάνετε μια βολτίτσα μέχρι τα τζάμπο εκεί της Πειραιώς. Και εδώ με αυτά τα στεφάνια, πραγματικά, αν και δεν είμαι καθόλου του κόκκινου στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, ειλικρινά με ξετρέλαναν. Αν και εφόσον έχετε τέτοιου τύπου διακόσμηση στο σπίτι, να τρέξετε. 14,99 αυτό το στεφάνι τρομερό, και όχι μόνο αυτό, και το δίπλα που είναι λίγο πιο σκέτο και το παραδίπλα που είναι χιονισμένο και λίγο πιο πλουμιστό. Δεν έχω λόγια, ειλικρινά 10 στα 10 για αυτά τα στεφάνια εδώ σε αυτή τη σειρά. Αυτά είναι λίγο πιο μικρά σε διάμετρο και λίγο πιο απλά, συνδυασμένα με κάποια μιλαράκια μέσα.
καριοθράφστες αγαπημένοι. Νομίζω τώρα ότι όσο μεγαλώνει και το παιδί θα πάρουμε στο σπίτι να έχουμε. Πολύ όμορφες αυτές οι μπάλες στα 1 και 49. Είναι μικρούλικες, να βλέπετε, είναι διακοσμητικές. Μπορείτε να τις βάλετε σε κάποιο διάφανο βάζο, για κάποιο μπολ. Και αυτά είναι ακόμα πιο μικρά αστεράκια. Ίσως και για κάποια κατασκευή, αν έχετε κάτι στο νου σας, αν σας έρθει κάτι με αυτά. Γνωστά τα pot pourri. Όμορφα. Σας είπα και πριν ότι ό,τι μου αρέσει θα βλέπετε το πιάνο και το στριφογυρίζω να το περιεργαστώ λιγάκι. Χρυσό στο σύνολό του, αλλά έχει και σε κόκκινο. Κουκουνάρια απίστευτα πολύ μεγάλη ποικιλία. Εξαιρετικές οι τιμές. Φτιάχνετε ακόμα και στεφάνι μόνο με τέτοια κουκουναράκια. Και λίγο πιο μικρά. Ήθελα να δω λίγο και αυτά γιατί είχαν κατέβει πάρα πολύ. Τα έχετε αγοράσει ήδη αρκετοί από εσάς εκεί έξω και όχι άδικα. Η απόλυτη ποικιλία στην κάλτσα, την αγιοβασιλιάτικη. Σας δείχνω εγώ εδώ τι υπάρχει. Αν δείτε κάτι, πάτε απευθείας και το αγοράζετε. Και αυτά τα δωράκια θεωρώ ότι προσθέτουν πάρα πολύ ωραία, είτε ακριβώς κάτω από το δέντρο ή και σε διάφορα άλλα σημεία του σπιτιού. Πείτε μου λίγο που έχω έτσι μια απορία. Αχ, πριν σας ρωτήσω, δείτε τώρα εδώ πόσο όμορφα αυτά τα στολίδια. Αν θέλετε να αγοράσετε τώρα στολίδι, νομίζω όλο αυτό το σετ είναι τρομερό. Λευκό. Και στην υφή σαν κεραμικό, σαν πύλινο, έτσι βαρύ το κάθε στολίδι από αυτά τα λευκά. Πείτε μου λίγο που το έχω μία απορία. Εσείς αγοράζετε καινούργια πράγματα κάθε χρόνο, προσθέτετε στα ήδη υπάρχοντα, φέτος είστε σε διαδικασία που θα αλλάξετε το στολισμό σας, σε τι κατάσταση είστε και αν έχετε αλλάξει κάποια στιγμή διακόσμηση, γενικά δέντρο κτλ, πώς την πήρατε εσείς την απόφαση αυτή? Το έχω κάνει και εγώ κάποια στιγμή στη ζωή μου, έχω αλλάξει, προφανώς θα μου πείτε, αλλά ήταν έτσι πολύ έντονη η απόφαση του να αλλάξω το χριστουγεννιάτικο το δέντρο. Εσείς πότε το κάνατε αυτό, αν το έχετε κάνει, γράψτε μου στα μηνύματα. Αυτά τα δέντρα είναι
Επίσης 10 στα 10. Είναι δεδομένο ότι θα αγοραστούν κάποια λευκά από αυτά, ένα συνδυασμός δεν ξέρω τι και πώς. Να σας κάνω spoiler και βλέπετε και τι μάλλον θα πάει να αγοραστεί. 4,99 το ένα, 3,99 το διπλανό. Αν έχετε κάποιο μεγάλο ράφι ή τέλος πάντων κάτι στενόμακρο το οποίο χρειάζεται διακόσμηση στο σπίτι, νομίζω μία σειρά από αυτά, έτσι να βάλετε 5-6 τέτοια, θα είναι τρομερή. Όχι, δείτε τους πόσο όμορφοι είναι. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Δείτε τους πόσο όμορφοι είναι. Είναι ο ένας πιο όμορφος από τον άλλο. Και σε κατά αντιστοιχεία με τα προηγούμενα τα δεντράκια που σας έδειξα και αυτά πολύ ωραία, πιο μικρά βέβαια σε μέγεθος, μπορείτε να κάνετε ένα φανταστικό παιχνίδι με ένα συνδυασμό μεγεθών από τέτοια χριστουγεννιάτικα δεντράκια. Ή ακόμα και να πάρετε κάποια πιο απλά από αυτά και να τα ανακατασκευάσετε λίγο διαφορετικά. Εδώ λοιπόν είναι τα στολίδια, τα οποία εγώ δεν τα είχα ξαναδεί στα τζάμπο. Θέλω να μου πείτε αν τα έχετε δει, αν είναι παλιότερα, αν είναι καινούρια. Ξετρελάθηκα. Είναι τόσο χαριτωμένα, ειδικά αν έχετε έτσι και παιδάκια στο σπίτι, καθώς επίσης και τα διακοσμητικά που είναι αυτά μπορείτε να τα βάλετε παντού μέσα στο σπίτι και τα παιδιά να τρελαθούν. Και πόσο elegant αυτά εδώ τα ταρανδάκια, τα οποία δεν ξέρω τι να πω. Δείτε τώρα εδώ. Μονόκερος. Τρομερός μονόκερος, 1,99. Μονόκερος δεν ήταν, νομίζω ήταν μονόκερος, δεν ήταν τάρανδος, να ήτανε. Πόσο πανέμορφα είναι όλα αυτά. Φιόγγι πάλι για την πόρτα, χρυσή, μοβ, κόκκινη, πιο μικρή, μεγαλύτερη. Με τράβαγε λίγο αυτό το σκούρο το καφέ, δεν ξέρω πώς και έτσι τι μου συνέβη και πήγαινα λίγο έτσι να το κοιτάξω και από αρκετά κοντά. Βλέπετε εδώ διάφορα λουλουδάκια τα οποία μπορείτε να τις συμπίσετε είτε απευθείας πάνω στο δέντρο ή σε διακόσμηση που θα κάνετε. Ειλικρινά, αν στολίζετε κόκκινα τα Χριστούγεννα, έχει την απόλυτη ποικιλία, δεν θα κουραστείτε να διαλέγετε και ελπίζω να καταφέρετε να αποφασίσετε και μέχρι τέλους. Τώρα, αν έχετε λίγο πιο ιδιαίτερο στολισμό στο σπίτι σας, να εγώ έπιασα λίγο κάτι τύπου μαύρο-χρυσό, λίγο διαφορετικό, αν έχετε λίγο έτσι πιο ιδιαίτερο χρωματισμό στο στολισμό σας, βοήθειά σας. Όλες οι κορυφές εδώ στα δεξιά. Και βλέπω αυτά τα στολίδια, αν κάποια στιγμή άλλαζα στολισμό, δεν ξέρω γιατί, μου τράβηξε πάρα πολύ προσοχή, είναι αυτό το μελιτζανοκαφέ χρώμα,
mix and match. Κάπου έτσι εδώ σε αυτό το τομέα βρίσκομαι εγώ προσωπικά, αν και έχω αρκετά στολίδια. Δεν ξέρω αν θα διαλέξω κάτι για το στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Ελπίζω να σας άρεσε η βόλτα στο τζάμπο η σημερινή. Θέλω να μου πείτε αν έχετε ήδη βγει και έχετε τρέξει να πάτε στην τζάμπο και τα έχετε πάρει τα χριστουγεννιάτικα. Μήπως έχετε στολίσει κιόλας. Είστε από αυτούς που στολίζουν νωρίς, γιατί και εγώ κατά βάθος είμαι από αυτούς που στολίζουν νωρίς, αλλά ακόμα δεν το έχω τολμήσει, διότι θα μάθετε εν καιρό. Αλλά έρχεται σίγουρα χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, δεν το συζητάμε αυτό, έτσι δεν είναι. Πείτε μου, έχετε στολίσει, τα έχετε πάρει, θέλετε να βγείτε τώρα στα καταστήματα και να δείτε τι καινούργια πραγματάκια χριστουγεννιάτικα θα προσθέσετε, θα αλλάξετε τη διακόσμησή σας. Τέλος πάντων, όλο τον προβληματισμό σας καταλαβαίνετε. Θέλω να το γράψετε στα μηνύματα εδώ από κάτω, να κάνετε και το like στο βίντεο αν σας άρεσε και να μην ξεχάσετε να κάνετε και την εγγραφή στο κανάλι, αν δεν την έχετε κάνει. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά μέχρι το επόμενο βιντεάκι, το οποίο θα ανέβει πάρα πολύ σύντομα. Φιλιά πολλά! Γεια!